20η Ιουνίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια ημέρα προσφύγων το 2001 με απόφαση του ΟΗΕ. Η προσφυγική κρίση το 2015 βρήκε την Ελλάδα προετοίμαστη. Οι πρόσφυγες αρχικά αναγκάστηκαν να μείνουν σε σκηνές, σε αποθήκες και γενικότερα σε ακατάλληλους χώρους. Σταδιακά η κατάσταση βελτιώθηκε. Από τις αρχές του 2016, πάνω από 30.000 πρόσφυγες έχουν φιλοξενηθεί σε διαμερίσματα. Αυτή τη στιγμή ζουν σε σπίτια περισσότεροι από 17.000. Στα νησιά όμως του Βορειοανατολικού Αιγαίου η κατάσταση δεν έχει αλλάξει, αφού τα hot spot φιλοξενούν σχεδόν τον διπλάσιο αριθμό ατόμων από το προβλεπόμενο. Αυτά τα δύο χρόνια η αλληλεγγύη του κόσμου ήταν συγκινητική. Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι, στην πλειονότητά τους πρόσφυγες από τη Συρία, το Ιράκ και το Αφγανιστάν, έχουν περάσει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Εικόνες τραγικές από ανθρώπους γεμάτους φόβο για το άγνωστο και πόνο για την απώλεια. Θα μείνουν χαραγμένες στη μνήμη, όπως αυτή του Αϊλάν που έχασε τη ζωή του στο δρόμο προς ένα καλύτερο μέλλον. Σήμερα, Παγκόσμια ημέρα προσφύγων, όπως τόνισε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, όλοι στρέφουμε την προσοχή μας λίγο παραπάνω στους πρόσφυγες και μετανάστες. Η δημιουργία 40.000 θέσεων φιλοξενία σε πρώτη φάση για τη διαχείριση των 60.000 ανθρώπων που εγκλωβίστηκαν στη χώρα μετά το κλείσιμο των συνόρων από τις γειτονικές χώρες και η φιλοξενία ετούτων άσυλο σε διαμερίσματα σε δεύτερη φάση, η μεταφορά χωρίς βία προσφύγων και μεταναστών από την Ιδωμένη, το Ελληνικό, τη Μυτιλίνη, την Πλατεία Βικτωρίας και το λιμάνι του Πειραιά σε δομές φιλοξενία όπου τους παρέχονταν στέγαση, σύντηση, περίθαλψη και ψυχοκοινωνική υποστήριξη, η σταδιακή ένταξη των παιδιών στην εκπαίδευση και σε δράσεις πολιτισμού και αθλητισμού, η βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης στις δομές φιλοξενίας, είναι μόνο λίγα από τα παραδείγματα της προσπάθειας της χώρας μας να αντιμετωπίσει την προσφυγική κρίση. Η αξιοπρέπεια όμως στη διαχείριση του προσφυγικού σώθηκε χάρη στους απλούς ανθρώπους, όπως η κυρία Εμιλία, η κυρία Μαρίτσα και η κυρία Ευστρατεία, η εικόνα των οποίων έκανε το γύρο του κόσμου. Οι τρεις γιαγιάδες από τη Λέσβο που έδιναν γάλα σε ένα μικρό προσφυγόπουλο συγκίνησε όλο τον κόσμο και έγινε η αιτία μαζί με τις ηρωικές πράξεις πολλών νησιωτών η Ελλάδα να διεκδικήσει ακόμη και το Νόμπελ Ειρήνης. Πλέον η χώρα μας είναι πιο προετοιμασμένη από ό,τι ήταν το 2015. Από τις αρχές του 2016, πάνω από 30.000 πρόσφυγες έχουν φιλοξενηθεί σε διαμερίσματα. Αυτή τη στιγμή ζουν σε σπίτια περισσότεροι από 17.000. Το προσφυγικό είναι και θα παραμείνει ένα νόμισμα με πολλές όψεις, καθώς εμπεριέχει πολιτικές, οικονομικές, θρησκευτικές, ακόμη και γεωγραφικές εξιφάνσεις που το καθιστούν ένα παγκόσμιο θέμα που αναζητά λύσεις από κοινού. Να μείνουμε στο ίδιο θέμα. Οι πολίτες άνοιξαν την αγκαλιά τους για να υποδεχτούν τους πρόσφυγες. Σύμφωνα με την ύπατη αρμοστία, πάνω από τους μισούς που ήρθαν στη χώρα μας είναι από τη Συρία, το Ιράκ και το Αφγανιστάν. Να δούμε πώς αντιμετώπισε την κρίση η δική μας περιφέρεια, ποιες λύσεις δόθηκαν από φορείς, συλλογικότητες και αρχές και ποια είναι τα προβλήματα που υπάρχουν ακόμα. Να συνδεθούμε με τον κύριο Ναμπίλ Μωράντ, δήμαρχο Ανδραβίδας Κυλλίνης, ο οποίος είναι και από τη Συρία, με τον κύριο Νίκο Παγεωργίου, μέλος της κίνησης για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μεταναστών και προσφύγων, και τον συνάδελφο Νίκο Γιαπρακά. Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα, Παγκόσμια ημέρα για τους πρόσφυγες, είναι μια καλή αφορμή για να σκεφτούμε όσα έχουν γίνει αυτά τα δύο χρόνια, ποιες είναι οι ελλείψεις που υπάρχουν, ποια τα προβλήματα, αλλά και πόσα καλά βήματα έχουν γίνει, πόσα θετικά βήματα έχουν γίνει για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης. Κύριε Δήμαρχε, να ξεκινήσω με εσάς. Εξ αρχής δείξατε την ευαισθησία σας απάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Και έτσι όπως εξελίχθηκε η κατάσταση, μετά από λίγους μήνες δημιουργήθηκε και αυτή η δομή φιλοξενίας πρότυπο για την Ελλάδα στη Μυρσίνη, στο LM Village. Θα θέλαμε να μας δώσετε έτσι τη δική σας διάσταση για το πώς βλέπετε να έχουν λειτουργήσει τα αντανακλαστικά του κράτους αυτά τα δύο χρόνια και τι περιμένετε από εκεί και πέρα για το δικό σας θέμα, για την Μυρσίνη. Στην αρχή, όταν ξεκίνησε η κρίση, ειδικά δηλαδή το 2015, που κλείσανε τα σύνορα στα άλλα ευρωπαϊκά κράτη γύρω από την Ελλάδα, εγκλωβιστήκαν ένα μεγάλο αριθμό πρόσφυγες στην Ελλάδα, χωρίς να είναι προετοιμασμένοι για τέτοιες καταστάσεις. Σίγουρα δεν είχαμε δηλαδή το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, ούτε οργανισμοί, ούτε χώρους. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Στην αρχή
θυμόμαστε όλοι τι γινόταν δηλαδή στα νησιά, στον δρόμο όπου βρίσκανε να κοιμηθούν. Πολύ δύσκολες καταστάσεις. Μετά και στο Πειραιά, στο λιμάνι, ξέρετε, εκεί ήταν ένα μεγάλο αριθμό πρόσφυγες για αρκετό καιρό σε πολύ δυσμενές συνθήκες. Ειδικά όταν βλέπουμε τα 50% από αυτούς που είχαν έρθει στην Ελλάδα και εγκλωβιστήκανε ήταν παιδιά. Βεβαίως από τη Συρία ήταν οι περισσότεροι. Γυναίκες με παιδιά. Επειδή οι περισσότεροι άντρες είχαν φύγει πιο νωρίς, δηλαδή στο 2013-2014, είχαν περάσει σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη και αφήσανε πίσω τους κάποιους οικογενειώτους και τώρα τους καλέσανε. Δηλαδή να έρθουν και αυτοί εγκλωβιστήκαν στην Ελλάδα. Ναι. Πολύ δύσκολες καταστάσεις, τα είδαμε αυτά από την πρώτη στιγμή. Η Ελλάδα όμως έδειχνε το καλό πρόσωπο, το ανθρωπιστικό πρόσωπο, το πολιτισμό της Ελλάδας και οι αλληλεγγύες προς τους πρόσφυγες από την πρώτη στιγμή. Όπως είπατε, πολλά ονόματα ακουστήκανε να δώσουν το γάλα, να δώσει ο καθένας ό,τι μπορούσε και στα νησιά που ξεκίνησε, ό,τι μπορούσε να βοηθήσει η κατάσταση. Όταν μαζέψαμε δηλαδή παντού πράγματα και βοήθεια και τα στείλαμε προς τη Δομένη και προς το Περιά από όλη την Ελλάδα, απλώς κόσμος, οργανώσεις μικρές, συλλόγους, όλο το ήταν κόσμο, μεγάλη κινητοποίηση. Ναι, ήταν πολύ συγκεκριτικό αυτό το πράγμα. Η Ελλάδα ξέρει από προσαγγιά, η Ελλάδα ξέρει από αλληλεγγύης, η Ελλάδα ξέρει να προσφέρει και να βοηθήσει το αδύναμο. Και έτσι αποδείχθηκε ακριβώς. Δηλαδή ξεκίνησε χωρίς πολύ οργάνωση από την πλευρά του κράτους και καταφέραμε γενικά μετά από 2 χρόνια οι καταστάσεις να είναι πάρα πολύ καλύτερες. Δηλαδή πάρα πολλοί από τους πρόσφυγες ήδη μένουν σε σπίτια στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Οι άλλοι που είναι σε κέντρο του hot spot, ας πούμε, ή σε κέντρο φιλοξενίας, η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη από πριν 2 χρόνια. Εμείς εδώ στη Μερσίνη, όταν ξεκινήσαμε πριν 15-16 μήνες, δεν είχαμε βοήθεια μόνο από τον κόσμο και από την αγάπη γύρω μας, δηλαδή, και από τη Ζάκυνθο, από παντού, από την Πάτρα. Και καταφέραμε να δώσουμε λύσεις σε πολλά προβλήματα. Θα μου πείτε, βεβαίως είναι μικρό αριθμό, έτσι δεν είναι, 340-350 άτομα ήταν στην αρχή, από αυτά ήταν πάνω από 210 παιδιά. Γι' αυτό, κύριε Δήμαρχε, αναφερθήκαμε και αρχικά στο κέντρο φιλοξενίας στη Μυρσίνη, διότι διαφοροποιείται, θα μου επιτρέψετε να πω, από τα υπόλοιπα κέντρα φιλοξενίας στην Ελλάδα. Και θα ήθελα κάπως έτσι να περάσουμε και στον κύριο Παπαγεωργίου. Κύριε Παπαγεωργίου, η αλήθεια είναι ότι στα υπόλοιπα hot spot οι συνθήκες διαβίωσης δεν είναι τόσο καλές. Πολλές φορές θα θυμηθούμε και το πρόσφατο περιστατικό με τον μετανάστη που έπεσε θύμα βίας από τον εργοδότη του. Συναντάτε πολλά στην καθημερινότητά σας μέσα από την κίνηση υπεράσπισης. Αυτά τα 2 χρόνια, τι καταστάσεις συναντάτε? Τα προβλήματα που υπάρχουν είναι έτσι όπως τα περιγράψατε. Απλά επειδή σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα για τους πρόσφυγες, 2 επισημάνσεις. Η πρώτη, ότι δεν άλλαξαν σε τίποτα οι αιτίες που δημιουργούν την προσφυγιά, δηλαδή οι πόλεμοι μένονται. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, για την πλειοψηφία των προσφύγων, πέρα από διάφορα θετικά βήματα τα οποία έχουν γίνει, τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί, και αναφέρομαι ιδιαίτερα στους πρόσφυγες που είναι στα νησιά και τους πρόσφυγες τους οποίους εξαίρεσε η Ελληνοτουρκική Συμφωνία. Για αυτούς θέλω να πω ότι το ταξίδι που ξεκίνησαν, αυτός ο Γολγοθάς, συνεχίζεται και συνεχίζεται σε ελληνικό έδαφος. Όσον αφορά τα νησιά και στα hot spot, είναι έτσι όπως το περιγράψατε και έχουν σκληρύνει πάρα πολλοί διαδικασίες και ασύλου και αμέσως μετά την πρώτη απόρριψη, η οποία γίνεται σωριδών, βγαίνει καρμπών δηλαδή η απόρριψη, οι άνθρωποι απελάμβνονται κατευθείαν για την Τουρκία. Στους σχεδιασμούς που υπάρχουν είναι ότι ακόμα και οι επανενώσεις θα γίνονται μέσω Τουρκίας, ακόμα και ευάλωτες ομάδες θα οδηγούνται από το δρόμο εκείνο. Από την άλλη πλευρά, βγήκανε πρόσφατα δημοσιεύματα που λένε ότι οι επανενώσεις από τις δομές φιλοξενίας που υπάρχουν,
με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα γίνονται με το σταγονόμετρο. Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία πρέπει να λυθούν, πάρα πολλά πρέπει να προχωρήσουμε και εμείς το τελευταίο διάστημα έχουμε και προσπαθούμε για την φροντίδα και την ανθρώπινη, ας πούμε, διαβίωση των προσφύγων που έχουν εξαιρεθεί από το δικαίωμα του ασύλου, των προσφύγων που έχουν βγει έξω από οποιαδήποτε προστασία λόγω της Ευρωτουρκικής Συμφωνίας και που διαμένουν στα εργοστάσια της ακτής Δημαίων στην Πάτρα. Κύριε Παπαγεωργίου, για να το καταλαβαίνει και ο κόσμος, μιλάτε για τους ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται κατά κύριο λόγο από το Πακιστάν και το Αφγανιστάν ή από άλλες χώρες και όχι από την Συρία, καθώς υπάρχει μια σχετική μέρημνα για τους Σύρους πρόσφυγες. Οι Πακιστανοί και οι Αφγανοί θεωρούνται ως μετανάστες και όχι ως πρόσφυγες από κάποιους, καλός ή κακός, δεδομένου ότι και αυτοί προέρχονται από κάποια εμπόλεμη ζώνη, και είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι ζουν κάτω από συνθήκες απίστευτης ένδυας, σκληρές συνθήκες. Χαρακτηρίστηκαν μάλιστα πρόσφατα οι συνθήκες διαβίωσής τους ως υγειονομική βόμβα, έτσι, γιατί δεν έχουν ούτε καν τα στοιχειώδη αυτοί οι άνθρωποι σε μια πόλη η οποία γνωρίζει πολύ καλά την Παναπή πρόσφυγας, γιατί να σας θυμίσω, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι η Πάτρα από την δεκαετία του 90 είχε αγκαλιάσει τους πρόσφυγες, τους Κούρδους τότε, οι οποίοι ερχόντουσαν στην περιοχή για να ξεφύγουν από τον εσωτερικό πόλεμο που υπήρχε στην Τουρκία και στο Βόρειο Ιράκ. Ναι, το θέσατε ακριβώς όπως μπαίνει το ζήτημα. Ας μιλήσουμε λίγο για αυτό το θέμα που λέμε υγειονομική βόμβα. Τελικά σήμερα με δημοσίευμα στην τοπική εφημερίδα εδώ την Πελοπόννησο αποδεικνύεται ότι η έλεγχη που έκανε το ΚΕΛΠΝΟ και η Διεύθυνση Υγείας δεν μιλάνε στο παραμικρό ούτε για μεταδοτικά νοσήματα ούτε για τίποτε άλλο. Κάτι το οποίο καταγράψαμε και εμείς με ρεπορτάζ μας από την επίσκεψη των γιατρών της ΕΙΝΑ που κάνανε στο συγκεκριμένο χώρο, όπου δεν διαπιστώθηκε κάποιο μεταδοτικό νόσημα. Έτσι. Και αυτά που συμβουλεύουν είναι ακριβώς αυτά τα οποία πριν από 2 μήνες έχουμε ζητήσει και από τις δημοτικές αρχές αλλά και γενικότερα από τις κάθε δημόσια αρχή, τα οποία είναι να τοποθετηθούν 2 χημικές τουαλέτες, να τοποθετηθούν τους γέρες, να γίνει ο καθαρισμός συσσωρευμένων εδώ και χρόνια σκουπιδιών κλπ. Επομένως, το υγειονομική βόμβα ισχύει μόνο για τους πρόσφυγες, γιατί θέλω να επισημάνω μια φημολογία που σένεται εδώ στην πόλη από διάφορες ανακοινώσεις, διάφορα σαν ειδήσεις κλπ. Περί υγειονομικής βόμβας. Η υγειονομική βόμβα είναι για τους πρόσφυγες επειδή ακριβώς ζουν σε συνθήκες στάβλου. Αυτό είναι το στοιχειώδη αυτοί οι άνθρωποι. Ναι, σε αυτό γίνεται προσπάθεια και με τους γιατρούς της ΕΙΝΑ και με το κοινωνικό ιατρείο. Έχει βοηθήσει σε κάποια ζητήματα και ο Δήμος Πατρέων και επιδιώκουμε τη μεγαλύτερη συνεισφορά του πάνω σε αυτό. Αλλά να πω αυτό το οποίο υπόθηκε και στην αρχή και από εσάς, ότι παραμένει αμύωτη η βοήθεια, η αλληλεγγύη, η οποία εκφράζεται από πάρα πολύ απλούς και φτωχούς ανθρώπους, οι οποίοι το πρόβλημα που περνάνε λόγω της κρίσης, λόγω των μνημονίων, λόγω όλης της κατάστασης κλπ. Δεν το έχουν στρέψει ενάντια σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι κατατρεγμένοι και δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Έχουν μόνο εμάς. Διότι σαν άνθρωποι πρέπει να ντυθούν, να συντιστούν, να τους προσέξουμε αν έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Για να επιστρέψουμε λίγο και στον Δήμαρχο Ανδραβίδας Κυλινής. Κύριε Μωράτ, βλέπουμε ότι εκτός από τη σημερινή ημέρα που το θέμα, η προσφυγική κρίση ήρθε και πάλι στην επικαιρότητα με τον όποιο τρόπο ή κάθε φορά που μπορεί να γίνονται κάποιες ενέργειες από την πλευρά του Υπουργείου, πολύ συχνά αυτό το θέμα επανέρχεται και από τις αφίξεις που έχουμε μεταναστών και προσφύγων στις ελληνικές ακτές. Εσείς που διαχειριστήκατε το πρόβλημα στην Μυρσίνη και που ενδεχομένως να ακούτε τα μηνύματα των συναδέλφων σας δημάρχων να μην είναι τόσο φιλικά όσον αφορά την δημιουργία τέτοιων δομών, τι έχετε να τους πείτε, πώς μπορεί να λειτουργήσει μια τέτοια δομή αρμονικά και να γίνει ένα με την κάθε τοπική κοινωνία? Σίγουρα, όπως είπα από την αρχή, δεν ήταν εύκολο καθόλου. Και επειδή οι ροές από την Τουρκία δεν έχουν σταματήσει εντελώς, ροές προοριστήκαν αρκετά, αλλά κάθε μέρα προσθέθηκε άλλο πρόβλημα. Εκεί στα νησιά δεν έχουν το χώρο του κατάλληλο πρώτα-πρώτα. Δηλαδή, αν χωράει 200, αυτή τη στιγμή έχουν μέσα 2.000.
σίγουρα τα προβλήματα είναι τεράστια εκεί. Δεν μπορεί να είναι, δηλαδή μπορείς να προσφέρεις κάτι σωστό όταν έχεις τόσο μεγάλο αριθμό. Εμείς εδώ είχαμε τη τύχη, έτσι να πήραμε 340-350 άτομα. Βέβαια στην αρχή ήταν στρομοχτά λιγάκι, αλλά σιγά σιγά η κατάσταση βελτιώθηκε. Στα νησιά έχουν πρόβλημα άλλο, που δηλαδή διώχνουν 5, τους έρχεται 10. Και αυτό συνέχεια. Εμείς εδώ στο ΡΟΕΣ, δηλαδή, είμαι σε πολύ ευχάριστη θέση, όταν τα πρώτα 340 άτομα που ήρθανε, πάνω από τα 200 έχουν φύγει ήδη ή με τα κατάσταση σε άλλο κράτος, ευρωπαϊκό κράτος, ή συνεννόησης ενός οικογένειων, οι περισσότεροι δηλαδή είχαν πάει Γερμανία, Σουηδία κτλ. Έχω πάρει λίγα επιπλέον τώρα άτομα, γιατί εγώ εδώ έχω μόνο οικογένειες με παιδιά. Και οι Σύριοι, κατά 100% έτσι. Αυτό παίζει μεγάλο ρόλο όταν είναι σε ένα κέντρο, να μην έχει διάφορες εθνικότητες. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή τέτοια προβλήματα τα έχουν στα νησιά, σίγουρα. Εγώ μιλάω με πολλούς, ειδικά και στη Μετελίνη με το φίλο μου, το Σπερτογαλινό. Τα προβλήματα είναι τεράστια εκεί, προσπαθούν. Χώρος δεν υπάρχει, έχει συνέχεια ροή από διάφορα κράτη. Δεν είναι μόνο Σύρια, από εκεί έχουν, ναι, όπως είπαμε. Είναι πολύ πιο μεγάλο πρόβλημα. Και από την Αφρική είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, και από την Αφγανιστάν, και Αφρική που δεν έχουν πόλεμο. Δηλαδή, όταν ακούμε για ένα αριθμό προσφύγων γενικά στον κόσμο, είναι τρομακτικό το αριθμό. Άμα το ξέρετε, είναι 65 εκατομμύρια άνθρωποι περίπου έχουν εργήσει. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή διαχειρίζεται μια κρίση που δεν είναι δυνατόν με αυτή την οικονομική κρίση που έχει η Ελλάδα να προσφέρει ούτε τα 5% από αυτά που γίνεται. Εγώ είμαι ευχαριστημένος γιατί ο κόσμος, όπως είπατε, αγκάλιαζε τους πρόσφυγες, προσπαθεί να βοηθήσει με όποιο τρόπο μπορεί. Μακάρι που έχει μια οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2009, που βλέπεις και ο κόσμος δεν μπορεί δηλαδή να έχει τα απαραίτητα στη ζωή του, αλλά όμως προσφέρει. Πρόσφερε και στους πρόσφερες, μάλιστα. Αυτό είναι το. Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλό σας βράδυ. Κύριε Παπαγεωργίου, είπαμε και νωρίτερα για κάποια παραδείγματα που αντιμετωπίζετε στην κίνηση υπεράσπισης. Μια τέτοια ημέρα, τι θα ζητούσατε επί της ουσίας είτε από τους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν στην Πάτρα, αλλά και γενικότερα στην περιφέρεια, με αφορμή αυτά τα περιστατικά? Να βοηθήσουν όσο μπορούν και να συνδράμουν στο έργο της κίνησης, αλλά γενικότερα δεν είναι τι θα ζητούσαμε το αυτό, είναι τι θα απαιτούσαμε από την πολιτεία κλπ. Δηλαδή επανέρχεται το παλιό κλασικό αίτημα να πάρουν οι άνθρωποι που βρίσκονται στη χώρα χαρτιά και να ταξιδέψουν για όπου θέλουν, να πάνε να βρουν τις οικογένειές τους. Και να μην παίζουν την κορώνα γράμματα, κύριε Παγιωργίου, προσπαθώντας να περάσουν από το λιμάνι της Πάτρας μέσα σε νταλίκες, κάτω από τους άξονες των φορτηγών, με ό,τι κίνδυνο μπορεί να συνεπάγεται αυτό για την ίδια τους ζωή. Εσείς τα έχουμε δει πολλά τέτοια παραδείγματα, δυστυχώς. Σωστό είναι αυτό. Από τη στιγμή μάλιστα που είναι και πάρα πολλά, κάποια από τα άτομα που είναι εκεί πέρα είναι και παιδιά. Τα οποία είναι βέβαια με τον μπαμπά τους, με το θείο τους, δεν ξέρουμε ποιον, ή τον αδερφό τους, αλλά δεν πάβουν να είναι παιδιά και μπαίνουν μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, η οποία είναι εγκληματική. Δηλαδή, ποιος μπορεί να αποφασίσει ποιες ζωές και με ποιο τρόπο μπορούν να βιωθούν? Ποιος, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ελληνική κυβέρνηση? Απλά είναι οι πολιτικές αυτές της Ευρώπης φρούριο που κρατάνε αυτή την κατάσταση σε τέτοιο σημείο, και στο φινάλε εκείνοι που ωφελούνται είναι διάφοροι οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά, διακινητές και οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, κύριε Παπαγεωργίου, να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας σήμερα, μια τόσο σημαντική ημέρα, για να κάνουμε αυτές τις αναφορές. Νίκο, και εσένα που έδωσες και την τοπική διάσταση. Καλό σας βράδυ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα κλείσουμε αυτή την ενότητα με την Γενική Γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την κυρία Μαρία Γιαννακάκη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Γιαννακάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είναι μια πολύ σημαντική ημέρα η σημερινή, Παγκόσμια Μέρα για τους Πρόσφυγες. Φυσικά είναι μια μέρα που τα Ηνωμένα Έθνη την έχουν αφιερώσει στους πρόσφυγες. Και εδώ καλό είναι να πούμε ότι η
προσφυγιά και η μετανάστευση είναι αυτές που ουσιαστικά έκτισαν και δημιούργησαν τον κόσμο. Είναι ένα φαινόμενο σύμφυτο με την ιστορία του κόσμου, που το αντιλαμβανόμαστε ως πρόβλημα μόνο τους τελευταίους αιώνες που έχουμε μάθει να ζούμε μέσα στα κράτη τα οποία ταυτίζονται με τα έθνη. Mm-hmm. Και μάλιστα εμένα μου αρέσει να λέω χαριτολογώντας ότι η πρώτη μετανάστρια, η πρώτη πρόσφυγα ήταν η γυναίκα που ήρθε στην Ευρώπη από την Αφρική κουβαλώντας την κοιλιά της τον πρώτον άνθρωπο. Μάλιστα. Βλέπουμε να πούμε το σποτ το οποίο έχει δοθεί στη δημοσιότητα για αυτή την ημέρα και έχει το μήνυμα και εσύ για κάποιον είσαι ο άλλος. Είσαι ο άλλος και είμαι πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό, γιατί είναι του Εθνικού Συμβουλίου κατά του Ρατσισμού και της Μυσαλλοδοξίας που έχω την τιμή να προείσταμαι. Προεδρεύει πάντα ο εκάστοτε Γενικός Γραμματέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και έγινε με τη φωτογραφική συμβολή του Μάριου του Λόλου και με την και παραγωγή της ΕΡΤΑ ΑΕ. Και εδώ βλέπουμε και το ρόλο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Mm-hmm. Κυρία Γιαννακάκη, έτσι κλείνοντας, σε συνεργασία πάντα με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, μας είπαν και οι προηγούμενοι συνομιλητές μας ότι η Ελλάδα ήταν επί της ουσίας απροετοίμαστη για αυτή την προσφυγική κρίση. Αυτά τα δύο χρόνια όμως που έχουν περάσει έχουν γίνει αρκετά πράγματα. Ποιοι είναι έτσι οι πρώτοι στόχοι για το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς είναι κάτι το οποίο δεν τελειώνει? Αφού λοιπόν πούμε ότι η λέξη η φράση προσφυγική κρίση δεν μου αρέσει καθόλου, γιατί εκ προημίου δίνει ένα πρόσημο αρνητικό, προτιμώ το προσφυγικές ροές. Mm-hmm. Ποιος θα μπορούσε να ήταν έτοιμος για ουσιαστικά μετακόμισε μια ολόκληρη χώρα και πέρασε από τη χώρα μας. Η Ελλάδα σε αυτές τις πολύ δύσκολες οικονομικές συνθήκες δέχτηκε μέχρι στιγμή σχεδόν 2 εκατομμύρια άνθρωποι πέρασαν από το έδαφος της. Και γι' αυτό με τον όταν είχαμε πάει στο Στρασβούργο πριν 3 εβδομάδες με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τον κύριο Κοντονή, δεχτήκαν τα αίσθημα και από τον Επίτροπο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τον κύριο Μούσνιεξ, και από τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, τον κύριο Γιάκλετ, που μας είπαν ότι είμαστε η χώρα η πιο φιλική στα ανθρώπινα δικαιώματα. Σαφώς και έχουν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα ακόμη. Το επόμενο στίχημα είναι η ένταξη και όχι η ενσωμάτωση που ισοδυναμεί με απορρόφηση, αλλά η ένταξη αυτών των ανθρώπων στην ελληνική κοινωνία, το να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους, να μάθουν ελληνικά, να βρουν δουλειές, να σταθούν στα πόδια τους. Ήδη το πρόγραμμα με την κατάσταση σε σπίτια προχωράει πάρα πολύ καλά με τη συνδρομή της ΥΠΑ της Αρμοστίας και μάλιστα τώρα με βρίσκεται στο δρόμο, πηγαίνω σε εκδήλωση της ΥΠΑ της Αρμοστίας για την Παγκόσμια ημέρα προσφύγων. Mm-hmm. Και να αποδείξουμε ότι είμαστε μια χώρα που ξέρει από προσφυγιά και αυτό δεν το έχει ξεχάσει. Σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που όπως έλεγε και ένας προηγούμενος συνομιλητής σας, τον άκουσα περιμένοντας τη γραμμή, ανέχεται αντί να εφαρμόζονται οι πολιτικές οι συμπεφωνημένες στα όργανα, να εφαρμόζονται επιμέρους εθνικές πολιτικές, οι οποίες είναι παράνομες, αντίκειται και στη Σύμβαση της Γενέβης και σε όλα τα διεθνή κείμενα, καθώς να πούμε ότι η συνδρομή προσφύγων ανθρώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο δεν είναι αλληλεγγύη, δεν είναι μεγαλοψυχία. Είναι οι συμβατικές υποχρεώσεις ενός κράτους όπως αυτές προκύπτουν από την ένταξή του και την παραμονή του στους διεθνείς οργανισμούς. Μάλιστα. Κυρία Γενική, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή να την επικοινωνία. Είστε καλά. Τέτοια να μέρα. Είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ολοκληρώθηκαν το μεσημέρι οι διαδοχικές συναντήσεις του Πρωθυπουργού με τους πολιτικούς αρχηγούς, τους οποίους ενημέρωσε για τη συμφωνία στο Eurogroup της 15ης Ιουνίου και τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Ο Αλέξης Τσίπρας, υποδεχόμενος τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είπε πως αποτελεί θεσμική του υποχρέωση να ενημερώνει τους πολιτικούς αρχηγούς για τα εθνικά θέματα, παρά τις όποιες διαφωνίες υπάρχουν. Για τα αποτελέσματα του Eurogroup, ο κ. Μητσοτάκης είπε πως για την οικονομία θα υπάρξει η ευκαιρία να συζητηθεί το θέμα στη Βουλή, συνολικά και για τη διαπραγμάτευση, ώστε να μάθει ο ελληνικός λαός την αλήθεια. Το κλίμα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ήταν μάλλον το πιο ψυχρό των συναντήσεων, με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας να ξεκαθαρίζει στον Αλέξη Τσίπρα πως μπορεί να συζητήσει για τα εθνικά θέματα, αλλά σε ό,τι αφορά τη διαπραγμάτευση θα τα πούν δημόσια στη Βουλή. Είναι αυτονόητη που θεσμική μου υποχρέωση να δίνω πληρέστατη ενημέρωση σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις.
διαφωνίες, διαφορετικές προσεγγίσεις είναι φυσιολογικό να υπάρχουν. Το ζήτημα της οικονομίας και της εξέλιξης της διαπραγμάτευσης θα έχουμε εξάλλου την ευκαιρία να τα πούμε στη Βουλή και νομίζω ότι ο λαός πρέπει να μάθει όλη την αλήθεια για το τι ακριβώς έγινε. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας μπήκε στο Πρωθυπουργικό Γραφείο με το βιβλίο «Διακήρυξη της Κεντρικής Επιτροπής για τα 100 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση Αναχείρας», το οποίο και δόρισε στον Αλέξη Τσίπρα μαζί με ένα καυστικό σχόλιο. Αλλά μιλάμε για πραγματική επανάσταση εδώ. Ιστορικές στιγμές. Καταγεγραμμένες. Άλλαξαν τον κόσμο. Αλλά πάμε μπροστά τώρα. Ότι η ιστορική πείρα πρέπει να υπάρχει όχι ως μνήμη αλλά κυρίως ως συμπεράσματα για το παρόν και το μέλλον. Το στιγμιότυπο της ημέρας ωστόσο κατεγράφει στη συνάντηση με τη Φόφη Γεννηματά και στην κόντρα της με τον Πρωθυπουργό για την πατρότητα των μνημονίων. Γιατί τη θηλιά στο λαιμό μας την έχεις βάλει. Οπότε τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Μας έχεις βάλει σε δύο καινούργια μνημόνια. Οπότε τώρα δεν έχεις περιθώριο να τα λες αυτά. Κοίταξε, το μόνο σίγουρο, θα σε πάω στη Σύμη για να δεις πώς πραγματικά χτυπάει η καρδιά της ακριτικής Ελλάδας. Με τον Σταύρο Θεοδωράκη η συζήτηση περιορίστηκε στα εθνικά θέματα. Οι ευθύνες των Τούρκων είναι δεδομένες. Σημασία έχει να ελέγξουμε όμως και τους δικούς μας που θέλουν να σαμποτάρουν μια λύση. Εγώ πιστεύω ότι ο πρόεδρος Αναστασιάδης πρέπει να έχει τη στήριξή μας. Ο Βασίλης Λεβέντης ρώτησε τον Πρωθυπουργό τι θα γίνει με το χρέος. Άμα δεν έχει κάτι για το χρέος, άμα δεν έχει ποσοτική χαλάρωση, θα τα τεινάζεται όλα στον αέρα. Μην βιάζεστε. Θα έχει. Πριν τα τεινάξουμε στον αέρα. Μα έχουμε ακόμη και τίναγμα. Έχουν ησυχάσει. Εσείς είσαστε. Έχουν ησυχάσει ότι έγινε. Τα φόπλακα στις ελπίδες των συμβασιούχων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των Δήμων έβαλε ο Πάνος Κουρλέτης στη συνάντηση που είχε με την ΠΟΕΟΤΑ. Ο κ. Κουρλέτης τόνισε ότι 15.000 συμβασιούχοι δεν μπορούν να μείνουν στις υπηρεσίες τους, αλλά η κυβέρνηση στο μέλλον θα προχωρήσει στην πρόσληψη 2.500 μόνιμων εργαζομένων στους Δήμους. Η εξέλιξη αυτή όμως δεν περιλαμβάνει τους συμβασιούχους. Ένας εξ αυτών φιλοξενήθηκε στην εκπομπή Μετρόπολης του Ιόνια. Να δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι 18 μήνες στο Δήμο Πατρέων, αλλά προϋπήρξα 10 χρόνια συμβασιούχος στο Δήμο του Αιγαίου. 10 χρόνια. Άλλαξα 3 δημάρχους και 5 πρωθυπουργούς. Πόσες συμβάσεις είναι αυτά? Άλλαξε 3 δημάρχους και 5 πρωθυπουργούς. Κάτσε να δούμε πόσες συμβάσεις είναι μόνιμο. Πόσες συμβάσεις είναι αυτό, οι οποίες ανανεώνονται και αυτόν τον άνθρωπο δεν τον εκτιμούν ως πάγια και διαρκή ανάγκη. Δεν υπήρξε μέρα διακοπή σε καμία σύμβαση, δυστυχώς. Δεν μπορεί να ποινικοποιείται το μεροκάματό μας μαζεύοντας σκουπίδια. Είναι μαζεύουμε σκουπίδια και μας φέρονται σαν σκουπίδια. Έχουμε οικογένειες, έχουμε παιδιά. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπόλογος ο δήμαρχός μας και οι υπόλοιποι δήμαρχοι επειδή εφάρμοσαν τον νόμο της κυβέρνησης να μας παρατείνουν για να λειτουργήσουν στοιχειωδώς τις ανταποδοτικές υπηρεσίες τους. Οι ίδιοι έχουν υπογράψει 0 προσλήψεις και για το 18 και για το 19. Και αυτή τη στιγμή καλεί τους δημάρχους να προσλάβουν δίμηνα και οχτάμινα, όταν μας αποκλείει εμάς, αλλά προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Δεν μπορούμε να παίζουμε το απορριμματοφόρο. Δεν είναι τηλεκατευθυνόμενο. Γι' αυτό συμβαίνουν συνέχεια εργατικά ατυχήματα. Συγχωρήστε μου την ένταση, αλλά όπως καταλαβαίνετε, έχουμε φάει 2 σκαμπύλια πανωτά. Δεν ξέρουμε πού πατάμε και πού βρισκόμαστε. Χάνουμε τη δουλειά μας. Από αύριο θα πεταχτούμε έξω από τις ρυθμίσεις της εφορίας, της ΔΕΗ. Έχουμε όλοι παιδιά. Και δεν μπορούμε να πάμε σπίτι μας. Θα το παλέψουμε, δεν γυρνάμε στην ανεργία. Θα το παλέψουμε χέρι-χέρι μαζί με τους δημάρχους, μαζί με τα σωματεία, τα συνδικάτα μας. Θα το παλέψουμε και για να λειτουργήσουμε τις υπηρεσίες όπως πρέπει, αλλά και για να δικαιωθούμε. Όλοι έχουμε δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή εργασία. Τι θα κάνετε τώρα από εδώ και πέρα, κύριε Πρωτόπουλο? Από εδώ και πέρα θα κλιμακώσουμε. Πέμπτη υπάρχει. Αύριο αποκεντρωμένη. Αύριο το πρωί στις 11 η ώρα στην αποκεντρωμένη περιφέρεια. Στον εκπρόσωπο της κυβέρνησης, την Πέμπτη πανελλαδική απεργία. Θα μαζευτούμε έξω από το Δημαρχείο της Πάτρας. Μετά θα συνεδριάσουμε για να συνεχίσουμε την κλιμάκωση του αγώνα μας.
Εν τω μεταξύ, λόφοι των σκουπιδιών μέσα και γύρω από τους κάδους της Πάτρας σταδιακά γίνονται βουνά δεδομένη της συνεχιζόμενης αποχής από τα καθήκοντά τους των εργαζομένων στον τομέα καθαριότητας. Οι πολίτες εμφανίζονται υπομονετικοί καθώς αντιλαμβάνονται το πρόβλημα των συμβασιούχων. Δεύτερη ημέρα, μία αποκομιδή των σκουπιδιών και οι κάδοι στο κέντρο και τις συνοικίες έχουν αρχίσει να γεμίζουν επικίνδυνα. Οι εργαζόμενοι στον τομέα καθαριότητας του Δήμου Πατρέων συνεχίζουν μέχρι και την Πέμπτη τον αποκλεισμό του αμαξοστασίου στον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων της Ξερόλακας. Με τα σκουπίδια στο χέρι. Με τα σκουπίδια στο χέρι. Έχουμε γεμίσει, πώς το βλέπετε, σαν εικόνα τώρα, γιατί είναι και έτοιμο το. Είναι άσχημο, δεν είναι ωραία. Καταλαβαίνετε όμως το αίτημα των εργαζομένων, γιατί είναι αποτέλεσμα απεργίας αυτό. Απεργίας, αλλά θα έχουν δίκιο για να το κάνουν. Στο μεταξύ, κάθε μέρα θα προστίθενται εκατοντάδες τόνοι σκουπιδιών μέσα και πλέον ακόμη και γύρω από τους κάδους απορριμμάτων. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Αλλά και ίσως και αυτοί να έχουν δίκιο που δεν τα μαζεύουν. Θα πρέπει να το κάνουμε υπομονή. Έτσι, λέτε. Υπομονή. Οι πολίτες αναγκάζονται να έρχονται αντιμέτωποι και με τη δυσοσμία μέσα στο καλοκαίρι. Όχι, νομίζω ότι πρέπει οι εργαζόμενοι να εξυπηρετηθούν τα αιτήματά τους το συντομότερο δυνατό, ώστε οι πολίτες να έχουν μια αξιοπρεπή διαβίωση μες στην πόλη. Ωστόσο, οι περισσότεροι δηλώνουν πως θα πρέπει να κάνουμε υπομονή και να καταλάβουμε τα αιτήματα των εργαζομένων. Άσχημα είναι. Προκειμένου να κάνεις ορειβασία στο βουνό, θα κάνεις εδώ. Μια χαρά, γιατί και εκεί πάνω σκουπίδια και δύο σκουπίδια και μη σκουπίδια. Οι εργαζόμενοι αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων της ΠΟΕΟΤΑ, ζητώντας να μονιμοποιηθούν οι συμβασιούχοι στους Δήμους. Εξάλλου, σε συνέχιση και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με καταλήψεις αμαξοστασίων, προσανατολίζονται οι συνδικαλιστές στους ΣΟΤΑ μετά και την κακή, όπως λένε, συνάντηση της Τρίτης με τον Υπουργό Εσωτερικών Πάνο Σκουρλέτη. Θα πρέπει να γίνει ο αγώνας για να μείνουν αορίστου χρόνου, να πάρθουν όλο εκείνα τα νομοθετικά μέτρα. Σχετική απόφαση αναμένεται να ληφθεί στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕΟΤΑ την Πέμπτη, οπότε και ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος των κινητοποιήσεων. Ωστόσο, είναι σαφές ότι το τελευταίο αίτημα της Ομοσπονδίας για μετατροπή σε αορίστου χρόνου όλων των ενεργών συμβάσεων απέχει πολύ από τις θέσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, που μέσω του κυρίου Σκουρλέτη δεσμεύτηκε μόνο για τα δεδουλευμένα. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Στη θλίψη έχει βυθίσει την κοινωνία της Ζακύνθου ο θάνατος 43χρονου αξιωματικού πλοίου της γραμμής Σκυλίνης Ζακύνθου, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από χθες το βράδυ. Δυστυχώς, ο άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή κατά τη μεταφορά του στο κέντρο υγείας Γαστούνης. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει ο Βασίλης Μούτσιος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γεωργία, κυρίες και κύριοι. Απρόσμενο όντως το αποτέλεσμα των ερευνών για τον εντοπισμό του 43χρονου. Τα ίχνη, όπως είπες και εσύ, χάθηκαν χθες το βράδυ, αφού το πλοίο που υπηρετούσε εκτελούσε το τελευταίο δρομολόγιο για Κυλλήνη και είχε διανυκτέρευση. Ο άτυχος αξιωματικός, σύμφωνα με τις πληροφορίες, βγήκε για μια βραδινή βόλτα και έκτοτε τα ίχνη του χάθηκαν. Ενώ το πρωί το πλοίο έκανε κανονικά το δρομολόγιο προς τον πόρο της Κεφαλονιάς, χωρίς να γίνει αντιληπτό ότι ο άτυχος αξιωματικός δεν είχε επιβιβαστεί. Μόλις διαπίστωσαν την απουσία του, εντοπίζαν το λιμένο αρχείο της Κυλλήνης και ξεκίνησαν έρευνες, όπου προς το μεσημέρι εντοπίστηκε στην περιοχή παραλία Πετρέλαια στο κάστρο της Κυλλήνης στο αυτοκίνητό του, με τον ίδιο να βρίσκεται μέσα σε αυτό ανέστητο αλλά εν ζωή. Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, ξεκίνησε η μεταφορά του στο κέντρο υγείας Γαστούνης και εκεί λίγη ώρα αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή. Χωρίς βέβαια τα αίτια του θανάτου του να έχουν διευκρινιστεί ακόμα, κάτι το οποίο θα γίνει μετά την νεκροψία και νεκροτομή. Μάλιστα. Ένα τραγικό πραγματικά περιστατικό. Να εκφράσουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Καλό σου βράδυ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Δείτε σε λίγο. Σύσκεψη για τα πυρηνελουργία εν ώψη της επίσκεψης του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελου στην Καλαμάτα. Χιλιάδες κόσμος στο Καλλιμάρμαρο στην ιστορική παράσταση Όλη η Ελλάδα για το Μίκη. Ο μεγάλος συνθέτης διεύθυνε το φινάλι της συναυλίας και αποθεώθηκε.
ακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. Πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες ειδήσεις από την περιφέρεια. Οι βάσεις για τη δημιουργία ενός κοινού μετόπου από φορείς και εκπροσώπους πολιτών για τον καθαρισμό των εγκαταστάσεων της Αμιαντίτ από τα υλικά Αμιάντου μπήκαν σε σύσκεψη που συγκάλεσε με πρωτοβουλία του τομέα Δικής Ελλάδας του EcoCity. Στη σύσκεψη συμμετείχε και ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρέων. Να καλησπερίσουμε την πρόεδρο του Συλλόγου, την κυρία Άννα Μαστοράκου. Κυρία Μαστοράκου, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Για να δούμε λοιπόν τι ακριβώς προέκυψε από αυτή τη σύσκεψη και τι αναλαμβάνει ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών στο κομμάτι της έρευνας και της καταγραφής κάποιων πραγμάτων για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η λειτουργία της Αμιαντίτ τα προηγούμενα χρόνια. Πράγματι, ουσιαστικά υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο, το εργοστάσιο Αμιάντου στην περιοχή, το οποίο έχει αφήσει τόνους αμίαντο εκεί και δεν ξέρουμε ποιες είναι η νοσολογική επιβάρηση του πληθυσμού από αυτή τη διαδικασία. Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών θα κάνει μια καταγραφή στο επόμενο χρονικό διάστημα σε ένα βάθος δεκαετίας, να δει αν υπάρχει επιβάρηση και ποια είναι αυτή, όσον αφορά τις νοσολογικές οντότητες που προκύπτουν από τη βλαπτική επίδραση του αμιάντου. Ήδη υπάρχουν επικοινωνίες με διάφορους ειδικούς στο θέμα αυτό. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι σίγουρα θα υπάρχουν ποσότητες αμιάντου στην περιοχή. Ήδη καταγράφηκαν από την ΠΑΚΟΕ σήμερα κάποιες ποσότητες. Mm-hmm. Αυτό το ζητούμενο όμως που απασχολεί την επιστημονική κοινότητα είναι τα μικροσωματίδια, τα αιωρούμενα μικροσωματίδια. Υπάρχει αμίαντος σε πάρα πολλές ουσιαστικά και περιοχές, αλλά και στην πόλη. Υπάρχουν αμίαντος παντού. Υπάρχει αμίαντος στις εγκαταστάσεις, στις πολυκατοικίες, στις ολινώσεις. Ναι. Υπάρχει αμίαντος στα λάστιχα των αυτοκινήτων. Θέλω να πω λοιπόν ότι οι πολίτες πρέπει να ενημερώνονται ότι ουσιαστικά μια συγκεκριμένη ίνα αμιάντου είναι αυτή που κάνει τη ζημιά. Δεν κάνουν όλες οι ίνες, δεν έχουν τη βλαπτική επίδραση. Άρα εμείς θα πρέπει να καταγράψουμε ποιες είναι ουσιαστικά η ποσότητα των μικροσωματιδίων, των αιωρούμενων μικροσωματιδίων που κάνουν τη ζημιά στους πνεύμονες. Η βλάβη είναι στους πνεύμονες ουσιαστικά των πολιτών που έρχονται σε πάρα πολλά χρόνια σε επικοινωνία, σε επαφή με τον αμίαντο. Η καταγραφή επιστημονική μιλάει για 20 με 40 χρόνια επαφή. Επομένως, σαν πρώτη ανάγνωση, αυτό που θα μπορούσαμε να συστήσουμε στους κατοίκους είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μέσης ηλικίας ή μεγάλης ηλικίας, που εν πάση περιπτώσει έχουν οποιοδήποτε αναπνευστικό νόσημα ή δύσπνοια ή εν πάση περιπτώσει κάποια ευπάθεια στις λοιμώξεις, να απευθυνθούν σε πνευμονιολόγους ώστε να εξεταστούν για να γίνει μια προληπτική, ας πούμε, διαδικασία. Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη συνέργεια μεταξύ καπνίσματος και επαφή με αμίαντο. Άρα ουσιαστικά η συχνότητα κακοήθειας όταν αυτοί οι δύο παράγοντες συνδυάζονται είναι πραγματικά πολλαπλασιαστικό. Και εδώ πρέπει να αποφύγουμε το κάπνισμα και επαφή με τον αμίαντο. Και φυσικά σε τρίτο επίπεδο θα πρέπει να δούμε, σε συνεργασία με άλλους φορείς της πόλης και με τα δύο νοσοκομεία και με το Πανεπιστήμιο, καταρχήν να εξετάσουμε τη συγκέντρωση των συγκεκριμένων μικροσωματιδίων, αν υπάρχει δυνατότητα καταγραφής, και σε δεύτερο χρόνο να αναζητήσουμε σε ιστορικά δεκαετίας, στον πληθυσμό της πόλης που έχουν καταγραφεί από τα νοσοκομεία μας, εάν υπάρχει οποιαδήποτε επιστημονική μελέτη ή συσχέτιση των νόσων με την παρουσία αμιάντου στην περιοχή. Μάλιστα, με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά που μας είπατε και νωρίτερα, που σχετίζονται με νόσο του πνεύμονα, αλλά και γενικότερα με τον καρκίνο ή ό,τι άλλο, γιατί και μόνο στο άκουσμα της λέξης αμίαντου, του υλικού αυτού, υπάρχει γενικότερα ένας τρόμος. Από εκεί και πέρα, πέρα από τις ενέργειες που θα κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος, αυτός που μας αναφέρατε, πού κατέληξε αυτή η σύσκεψη, δηλαδή ποιο θα είναι το επόμενο βήμα? Αυτό που ουσιαστικά καταλήξαμε είναι ότι θα υπάρχει μια επιτροπή στην οποία ουσιαστικά θα συμμετάσχουν οικολογικές οργανώσεις, αλλά και τοπικοί φορείς, αλλά και η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, και καταγραφής αλλά και πίεσης προς τα αρμόδια υπουργεία, και ο Ιατρικός Σύλλογος εννοείται ότι θα συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία, στο οποίο θα καταγράψουμε επακριβώς ό,τι μπορέσουμε να συλλέξουμε από την νοσολογική επιβάρηση του πληθυσμού, και φυσικά θα πιέσουμε να δοθεί μια
λύση κεντρικού τύπου, διότι φαίνεται ότι η διαδικασία απομάκρυσης του αμμονιάτου έχει κολλήσει, είναι πάρα πολλά χρόνια, είναι γνωστή ιστορία. Και δεν βλέπουμε φως όσον αφορά τους φορείς που έχουν αυτή τη στιγμή την αμμιαντίτ και εν πάση περιπτώσει υπάρχει και μια δικαστική εμπλοκή. Άρα το κράτος θα πρέπει να αναλάβει εν πάση περιπτώσει την ευθύνη απέναντι σε αυτή τη, τουλάχιστον απέναντι στους πολίτες και να αποφασίσει και με προδιαγραφές βεβαίως, γιατί χρειάζονται προδιαγραφές σε αυτή τη διαδικασία, είτε να ουσιαστικά να ενταφιάσει την ποσότητα του αμιάντου στην περιοχή, γιατί είπαμε τα αερούμενα σωματίδια είναι αυτά που προκαλούν το πρόβλημα, είτε να απομακρύνει τον αμίαντο από την περιοχή εκείνη. Μάλιστα. Και φυσικά όλοι είμαστε συστρατευμένοι σε αυτή τη διαδικασία. Είναι ένα θέμα λοιπόν που και εμείς το παρακολουθούμε. Κυρία Μαστοράκου, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας απόψε στο Δελτίο Ειδήσεων. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ και εγώ. Καλό σας βράδυ. Και να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Με δεκάδες χιλιάδες ραβασάκια να πιάνουν στον ύπνο τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και δικύκλων που τα έχουν ανασφάλιστα, το αρμόδιο Υπουργείο εξετάζει σοβαρά τον ενδεχόμενο παράτασης χρόνου ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διασταυρώσεις. Ένα 1.150.000 είναι τα ραβασάκια που εστάλησαν στους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών αυτές τις ημέρες. Ωστόσο, για περισσότερους από 300.000 το πρόστιμο ήταν άδικο. Κάποιοι τους κλέψαν το μηχανάκι. Ή κάποιοι τους έχει χαλάσει το μηχανάκι και το αφήσανε μέσα στα χωράφια τους. Και δεν έχουν καταθέσει πινακίδες. Δυστυχώς, έχει έρθει και σε αυτούς να πληρώσουν αυτό το παράβολο. Οι ιδιοκτήτες αυτοί καλούνται να πληρώσουν για αυτοκίνητο που δεν έχουν, για αυτοκίνητο ή μηχανή που έχουν καταθέσει πινακίδες, ακόμη και για οχήματα. Εντός της προηγούμενης εβδομάδος, για άλλη μία φορά εν μέσω φορολογικών δηλώσεων, κοινοποιήθηκαν στα email των λογιστών, διότι οι λογιστές έχουν τα περισσότερα email των φορολογουμένων, τα ειδοποιητήρια για τα ανασφάλιστα οχήματα. Το πρόστιμο των 250 ευρώ θα πρέπει να πληρωθεί σε 2 μήνες. Σε διαφορετική περίπτωση, έρχονται βαρύτερα πρόστιμα. Ωστόσο, τα κενά που εντοπίστηκαν φαίνεται ότι αλλάζουν τα δεδομένα. Τώρα και μετά τις αντιδράσεις που ξέσπασαν, φαίνεται ότι εξετάζεται πάγωμα των προστίμων ώστε να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Δεν μιλάμε για απαλλαγή από το πρόστιμο, απλά για πάγωμα της διαδικασίας ώστε οι περιπτώσεις όπου υπάρχουν αδικίες να ελεγχθούν και να εξαιρεθούν. Το πάγωμα αυτό θα είναι σύμφωνα με πληροφορίες για 6 μήνες, έως δηλαδή τα τέλη του 2017. Ακούστηκε και αυτό ότι ενδεχομένως θα δοθεί κάποια παράταση 6 μηνών για να δοθεί η ευκαιρία σε όσοι είναι ανασφάλιστοι να ασφαλίσουν τα μηχανάκια και τα οχήματά τους. Εξετάζεται και σε βάθος 6 μήνου όλοι οι ιδιοκτήτες να έχουν το δικαίωμα να ασφαλιστούν και να αποφύγουν το πρόστιμο, έτσι ώστε να υπάρξει ένα κύμα ασφαλίσεων και να σταματήσει το άθλιο φαινόμενο που παρατηρείται στους ελληνικούς δρόμους. Παρά το γεγονός ότι κυκλοφορούν οχήματα χωρίς ασφάλιση, υπάρχουν και οι περιπτώσεις όπου μπορεί κατά λάθος να έχει γίνει καταγραφή των στοιχείων, καθώς η κατάθεση πινακίδων μπορεί να μην εμφανίζεται στη φορολογική δήλωση, ενώ τα τέλη κυκλοφορίας, ακόμη και αν δεν πληρώνονται, εκδίδονται αφού τα αυτοκίνητα αποτελούν τεκμήριο. Ένα ακόμη περιστατικό δύσκολης πυρκαγιάς αντιμετώπισε σήμερα η πυροσβεστική υπηρεσία Ζακύνθου. Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε δύσβατη έκταση στα βορειοανατολικά του νησιού και πήρε γρήγορα διαστάσεις, δυσκολεύοντας το έργο της υπηρεσίας. Το ρεπορτάζ είναι της Βιβής Κωνσταντινίδου. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε αργά το απόγευμα μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε δύσβατη πλαγιά στην περιοχή Ορθονιές στη Ζάκυνθο. Η πυρκαγιά πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω της πυκνής θαμνώδους και δασικής βλάστησης και επεκτάθηκε σε όλη την πλαγιά και σε βαθιά χαράδρα. Στο σημείο έσπευσαν τουλάχιστον 10 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ζακύνθου με 12 άνδρες που ανέλαβαν το δύσκολο έργο της κατάσβεσης. Η ώρα είναι 3:15 και η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλύτερη. Η φωτιά αναμένεται να τεθεί σύντομα υπομερικό έλεγχο, ωστόσο οι ρήψεις νερού από τα αεροσκάφη Πεζετέλ συνεχίζονται. Το έργο των επίγειων δυνάμεων συνέδραμαν εν αέρια μέσα και συγκεκριμένα 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη Πεζετέλ που έφτασαν από την Κεφαλονιά και πραγματοποίησαν διαδοχικές ρήψεις νερού. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι η φωτιά ξεκίνησε κατά πάσα πιθανότητα από στήλο της ΔΕΗ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από την πυροσβεστική υπηρεσία. Δεν έχουμε καμιά πληροφορία ακόμα για το που ξεκίνησε και πώς. Θα διενεργήσει το ανακριτικό τμήμα της υπηρεσίας μας προανάκριση. Η πυρκαγιά είναι ακόμα σε εξέλιξη. Προσπαθούμε να την οριοθετήσουμε και αυτό πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Τελικά η πυρκαγιά
Πυρκαγιά κατάφερε να τεθεί υπό μερικό έλεγχο αργά το απόγευμα, ενώ άριστη φάνηκε για μία ακόμη φορά πως ήταν η συνεργασία της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης Ζακύνθου, αλλά και ιδιωτών υδρομεταφορέων που έσπευσαν στο σημείο με υδροφόρες για τον ανεφοδιασμό των πυροσβεστικών οχημάτων. Και να αλλάξουμε θέμα, το ζήτημα των πυρηνελουργίων στη Μεσσηνία έρχεται και πάλι στην επικαιρότητα με αφορμή την επικείμενη επίσκεψη του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελου στην Καλαμάτα. Χθες πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη ενημέρωσης των αυτοδιοικητικών του Δήμου Ιχαλίας υπό την προεδρία της Αντιπεριφερειάρχη Ελένη Αλιφέρη. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει ο Γιάννης Συνάπης. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γεωργία. Το θέμα των πυρηνελουργίων εξακολουθεί να απασχολεί την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας και θα έλεγα όλη την τοπική κοινωνία του νομού. Να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, να επενθυμίσουμε ότι το χειμώνα του 2015-2016 πραγματοποιήθηκε η σημαντική έρευνα του Δημόκριτου, η οποία έδειξε σημαντικές υπερβάσεις στα καμιναέρια των πυρηνελουργίων της βιοχημικής περιοχής Μεγαλά. Συγκεκριμένα είχαμε υπερβάσεις από 5 φορές μέχρι και 9 φορές μεγαλύτερες από τα όρια που είχαν τεθεί στην έγκριση των περιβαλλικών όρων των δύο μονάδων που βρίσκονται στη ΒΥΠΕ Μεγαλά. Τον φετινό χειμώνα η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας συνέχισε τους ελέγχους με επιστοποιημένο εργαστήριο και επιβεβαίωσε ότι συνεχίζονται οι υπερβάσεις, έστω και σε μικρότερο βαθμό, αλλά εξακολουθούν να είναι σημαντικές και να προκαλούν ρήπανση στην περιοχή του Μελιγαλά, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Καλαμάτας, όπου υπάρχουν πυρηνελουργία. Χθες έγινε σύσκεψη που αφορούσε την ενημέρωση των αυτοδιοικητικών του Δήμου Ιχαλίας, του Δημάρχου, του υπεύθυνου Δημάρχου και των Προέδρων των τοπικών κοινοτήτων. Μια παρόμοια σύσκεψη πρόκειται να γίνει τις επόμενες ημέρες και για το αυτοδιοικητικού του Δήμου Καλαμάτας, ενώ το ζήτημα αυτό πρόκειται να τεθεί στην ευρεία σύσκεψη, σημαντική σύσκεψη, θα έλεγα, που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της ερχόμενης Παρασκευής, όπου στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα θα βρεθεί ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελος, και θα είναι ένα από τα θέματα που πρόκειται να του θέσουν οι Δήμαρχοι Καλαμάτας και Ιχαλίας. Να επιθυμίσουμε ακόμα ότι για το θέμα της ρήπανσης των πυρηνελουργίων, ο Δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας έχει καταφύγει αρκετές φορές στον εισαγγελέα Καλαμάτας, τονίζοντας ότι η ρήπανση που προκαλούν τα πυρηνελουργία προκαλεί ζητήματα στη δημόσια υγεία αλλά και στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Μάλιστα, ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Να δούμε λοιπόν τι μέτρα μπορούν να ληφθούν μετά την επίσκεψη και του Υπουργού, που όπως ξέρουμε, Γιάννη, θα τον απασχολήσουν αρκετά και, και το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων αλλά και των δασικών χαρτών. Οπότε είμαστε συντονισμένοι. Να δούμε τι άλλο θα έχουμε. Ευχαριστούμε προς το παρόν για τις πληροφορίες. Καλό σου βράδυ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε θέμα. Καπάκια μπουκαλιών νερού και καφάσια λαχανικών. Τι κοινό έχουν? Είναι κατασκευασμένα από τον ίδιο τύπο πλαστικού και ανακυκλώνονται με τον ίδιο τρόπο. Διπλό όφελος λοιπόν, αφού εκτός από την προσφορά αναπηρικών αμαξιδίων σε συνανθρώπους μας, προστατεύεται το περιβάλλον από το πιο δύσκολο στην ανακύκλωση του είδους πλαστικού. Νέα παρτίδα από καπάκια πλαστικών μπουκαλιών νερού και αναψυκτικών παραδόθηκαν από το Ιόνιαν με στόχο την ανταλλαγή με αναπηρικό αμαξίδιο. Η παράδοση των σχεδόν 2 τόνων καπακιών έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου. Πρόκειται για μια ποσότητα που συγκέντρωσαν ιδιώτες, επιχειρηματίες αλλά κυρίως σχολεία από όλη τη Ζάκυνθο και που παρέδωσαν στο Ιόνιαν για τη στήριξη της εκστρατείας όλοι μαζί μια αγκαλιά. Εκτός όμως από τη στήριξη συνανθρώπων μας με αναπηρία, στους οποίους παραδίδονται τα αναπηρικά αμαξίδια, η δράση αυτή έχει ιδιαίτερη περιβαλλοντική σημασία, που απαλλάσσει το νησί της Ζακύνθου από ένα από τα πλέον δύσκολα είδη πλαστικών. Μάλιστα, από το ίδιο αυτό είδος πλαστικού, εκτός από τα καπάκια των μπουκαλιών νερού και αναψυκτικών, κατασκευάζονται τα πλαστικά τελάρα που χρησιμοποιούν οι αγρότες για την αποθήκευση και διάθεση των κυπευτικών τους. Έτσι, η παραγωγή της Λαϊκής Αγοράς Ζακύνθου συμμετείχαν και αυτοί στο πρόγραμμα ανακύκλωσης. Εμείς, σαν παραγωγή εδώ στη Ζάκυνθο στη Λαϊκή, κανονίσαμε ό,τι κλούβες σπασμένες είχαμε να κάνουμε και εμείς τη δική μας ανακύκλωση. Φέραμε μεγάλη ποσότητα εδώ στο χώρο κλούβες, παλιές, και ήρθε το φορτηγό από το εργοστάσιο με συνεννόηση που είχαμε κάνει, ώστε να γίνει αυτή η ανακύκλωση. Ήδη η Λαϊκή Αγορά της Ζακύνθου παρέλαβε την πρώτη δόση από πλαστικά τελάρα νέας κατασκευής. Και ενδιαφέρονται και άλλοι παραγωγοί μέσα από το νησί να κάνουν μια παρόμοια ανακύκλωση. Και ήδη σκεφτόμαστε σε κάποιο σημείο να βρεθεί ένας κοινός χώρος, όλες οι κλούβες που υπάρχουν μέσα στο νησί να μην καταστρέφονται, να μην καίγονται, να μην πετάγονται στους τράφους από εδώ από εκεί, να γίνουν ανακύκλωση στο εργοστάσιο. Γιατί η κλούβα η παλιά,
παλιά. Μαζί με τα καπάκια που παραδίνεται εσείς από το Ιόνια, είναι το καπάκι το καλύτερο υλικό για να γίνει η κλούβα η δικιά μας που βάζουμε τις πατάτες και τις ντομάτες μέσα σαν υλικό. Μέχρι στιγμής τα πλαστικά καφάσια από συγκεκριμένο πλαστικό που αντικαταστάθηκαν φτάνουν τα 1100 και αναμένεται να συγκεντρωθούν πολύ περισσότερα το επόμενο διάστημα, όπως άλλωστε και πλαστικά καπάκια μπουκαλιών, τόσο στο πλαίσιο κοινωνικής προσφοράς όσο και για την προστασία του ακινθινού περιβάλλοντος. Πλήθος κόσμου πλημμύρισε χθες βράδυ το Καλλιμάρμαρο, όπου πραγματοποιήθηκε μία από τις σημαντικότερες συναυλίες των τελευταίων ετών. Η ιστορική παράσταση αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη, με τίτλο Όλη η Ελλάδα για τον Μίκη, χίλιες φωνές, η οποία έφερε κοντά για πρώτη φορά χίλιους χοροδούς από 30 πόλεις της Ελλάδας. Ο Μίκης Θεοδωράκης σηκώνεται και χαιρετά το κοινό που τον καταχειροκροτεί. Ο συνθέτης συγκινημένος από το Καροτσάκι κατάφερε να διευθύνει δύο τραγούδια στη μεγάλη συναυλία που έγινε προς τιμήν του. Παραβρέθηκαν στο ραντεβού με τον Μίκη Θεοδωράκη στο Καλλιμάρμαρο στάδιο και τον αποθέωσαν. Η ιστορική παράσταση «Όλη η Ελλάδα για τον Μίκη» ανέβασε στη σκηνή για πρώτη φορά στην ιστορία χίλιους χοροδούς από 30 πόλεις της Ελλάδας που σχημάτισαν μια πελώρια χοροδία, η οποία με τη συνοδεία συμφωνικής μαντολινάτας απέδωσε μερικά από τα αριστουργήματα του μεγάλου μας δημιουργού. Εκεί ήταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, η επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Φόφου Γεννηματά και πολλοί άλλοι. Την ενορχίστρωση και τη μουσική διεύθυνση της συναυλίας είχε αναλάβει ο μαέστρος Παναγής Μπαρμπάτης. Στη συναυλία ακούστηκαν αποσπάσματα από τους κυριότερους ποιητικούς κύκλους που έχει μελοποιήσει ο Θεοδωράκης. Τα πρωτότυπα κείμενα έγραψε ο Γιώργος Μπλάνας, υπεύθυνος για τους φωτισμούς, ήταν ο Λευτέρης Παυλόπουλος και τη σκηνοθέτηση. Θετική επιμέλεια υπέγραψε η Σοφία Σπυράτου. Εκτός από τους χίλιους χοροδούς και τη συμφωνική μαντολινάτα, στην παράσταση συμμετείχαν οι ηθοποιοί Γιάννης Τάνκογλου, Ιωάννα Παπά, οι λυρικοί καλλιτέχνες Τζίνα Φωτεινοπούλου, Ελένη Βουδουράκη, Αντώνης Κοροναίος, Μπάπης Βελισάριος, Παντελής Κοντός και ο λαϊκός τραγουδιστής Γεράσιμος Ανδρεάτος. Χορηγός επικοινωνίας ήταν το Ιόνιαν. Και να περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας είναι ο Διονύσης Μπινιώρης. Καλησπέρα, Διονύση. Καλησπέρα, Γεωργία. Να ξεκινήσουμε με τις τελευταίες εξελίξεις από την ομάδα της Παναχαϊκής. Ακριβώς, ανακοίνωση είχαμε πριν από λίγο από την ομάδα, από την Παναχαϊκή Συμμαχία, σχετικά με το θέμα που απασχολεί τον τελευταίο καιρό, με την υπόθεση των χρεών της ομάδας. Η διοίκηση σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι όταν τον περασμένο Αύγουστο πήραμε την πρωτοβουλία για τη διάσωση της αγαπημένης μας Παναχαϊκής, είχαμε αποσαφηνίσει ότι η συμμετοχή μας στην ΠΑΕ, εφόσον η Παναχαϊκή στεφθεί πρωταθλήτρια και ανέβει στη Football League, ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με τη διευθέτηση των χρεών της παλιάς ΠΑΕ. Παρακάτω αναφέρει η ανακοίνωση της Παναχαϊκής Συμμαχίας ότι η ομάδα περίμενε από την κυβέρνηση κάποιες διαβεβαιώσεις που ανέφεραν ότι μέχρι τα τέλη Μαΐου το θέμα αυτό θα ξεκαθάριζε μία και καλή. Ωστόσο, τίποτα δεν έχει γίνει και αναφέρει παρακάτω η ομάδα ότι πλέον τα χρονικά πλαίσια έχουν ξεπεραστεί κατά πολύ και ο κίνδυνος ακύρωσης της προσπάθειας που ξεκινήσαμε τον περασμένο Αύγουστο είναι ορατός. Αισθανόμαστε την ανάγκη να ενημερώσουμε τους φιλάθλους της ιστορικής μας ομάδας για το κρίσιμο αυτό σημείο, αναφέρει στο τέλος της ανακοίνωσης.
Παναχαϊκή Συμμαχία και θα δούμε τις επόμενες μέρες ποιες θα είναι οι εξελίξεις σχετικά με αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα. Σε άλλα θέματα, στον χώρο του αθλητισμού, επαφές με τον Αστέρα Τρίπολης κάνει η Σπάρτη προκειμένου να υποφεληθεί και να αποκτήσει ιδανικούς παίκτες για την επόμενη αγωνιστική περίοδο στη Β' Εθνική. Ενώ οι Αρκάδες αναμένεται να ενισχύσουν και τον Παναρκαδικό. Στον Πανελλιακό θα παραμείνει ο τερματοφύλακας Γιάννης Καπετανάκης, ενώ αποχωρεί από τον Πανεργιακό ο Βασίλης Παπουτσής. Να ενισχυθεί με ποδοσφαιριστές που δεν υπολογίζονται στην ανδρική ομάδα, το Αστέρα Τρίπολης θέλει η Σπάρτη, που έχει ήδη έρθει σε επαφή με τους Αρκάδες προκειμένου να υπάρξει μια συνεργασία σε αυτό το κομμάτι. Οι Λάκωνες ήδη κινούνται να ενισχυθούν με τα γραφικά για την επόμενη αγωνιστική περίοδο και ψάχνουν παίκτες με δίψα για να ξεχωρίσουν στη Β' Εθνική. Από την πλευρά του, ο Αστέρας εκτός από τη Σπάρτη αναμένεται να παραχωρήσει ποδοσφαιριστές και στον Παναρκαδικό που αγωνίζεται στη Γ' Εθνική. Στην ομάδα του Πανελλιακού και στη Γ' Εθνική θα παραμείνει ο τερματοφύλακας και εκ των αρχηγών του σωματείου Γιάννης Καπετανάκης, που συμφώνησε σε όλα με τη διοίκηση. Ο έμπειρος γκολκίπερ θα ενισχύσει τους ερυθρόλευκους και στις εθνικές κατηγορίες, με τη διοίκηση να θέλει να διατηρήσει τον βασικό της κορμό. Ένας από τους ποδοσφαιριστές που συνέβαλαν ώστε ο Παναργιακός να παραμείνει στη Γ' Εθνική ήταν ο Βασίλης Παπουτσής, ο οποίος έμεινε τελικά ελεύθερος να συνεχίσει σε άλλη ομάδα την καριέρα του. Ο παίκτης που αγωνίστηκε για 4 μήνες στους Λύκους, ερχόμενος από τον Παναρκαδικό, είχε εξαιρετική απόδοση και ήδη ψάχνει τον επόμενο σταθμό της ποδοσφαιρικής του πορείας. Τον βασικό του κορμό διατηρεί ο Προμηθέας Πατρών, που προχώρησε στην ανανέωση των συμβολέων του Νίκο Γκίκα και του Πέτρου Γερομιχαλού, ενώ κοιτάζει να διατηρήσει και άλλους σημαντικούς παίκτες για τη νέα χρονιά στην Basket League. Ένας ξεχωριστός αγώνας δρόμου πραγματοποιείται στην Καλαμάτα για την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Την επέκταση της συνεργασίας του με τον Νίκο Γκίκα ανακοίνωσε ο Προμηθέας Πατρών. Ο 27χρονος γκάρντ αποτέλεσε έναν από τους παίκτες που ξεχώρισαν στην Basket League με τον Αχαϊκό Σύλλογο και θα συνεχίσει να είναι μέλος της οικογένειάς του και την επόμενη χρονιά. Επίσης, ο Προμηθέας επισημοποίησε και την παραμονή του Πέτρου Γερομιχαλού στην ομάδα. Ο νεαρός μπασκετμπολίστας έπαιξε σε 21 παιχνίδια με τον Σύλλογο, σκοράροντας συνολικά 70 πόντους και έχοντας επίσης 30 rebound, 12 assist και 9 κλεψίματα. Την 26η Ιουνίου, που έχει καθοριστεί διεθνώς η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, θα συνδιοργανώσει έναν ξεχωριστό αγώνα ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Μεσσηνίας μαζί με την Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας, το ΚΕΘΕΑ και τον Δήμο Καλαμάτας. Η διαδρομή θα είναι απόστασης 5 χιλιόμετρων και θα έχει κίνηση και τερματισμό στην πλατεία της 23ης Μαρτίου. Οι διοργανωτές καλούν όποιον επιθυμεί να συμμετάσχει και να διασκεδάσει στους αγώνες που θα πραγματοποιηθούν. Να ευχαριστήσουμε τον Διονύση Μπινιώρη για την ενημέρωση. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιον ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Στη συνέχεια, η εκπομπή Τρέχα γύρευε με τον Άγγελο Σεβαστιάδη. Στις 10, European Steps με τη Δήμητρα Δεμέτη. Απόψε, η θεματολογία της εκπομπής έχει να κάνει με τις καταστροφές σε Λέσβο και Αμίντεο, το Brexit, το χρέος και τις επενδύσεις στην Ελλάδα και τις τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο. Επίσης, δείτε ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις για θέματα της επικαιρότητας των Δημήτρη Παπαδημούλη, Στέλιο Γουκούλογλου και Επιτίδιου. Στις 11 η εκπομπή Άλλη Άποψη με τον Νίκο Γιαπρακά. Μπορείτε να παρακολουθείτε τα δελτία ειδήσεων και στο διαδίκτυο στο κανάλι του Ιόνιον στο YouTube, Ιόνιον TV. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.